Χαίρετε. Έχουμε θεματάρα σε αυτό το mail. Από τον εγκλισμό στον ουσιαστικό απεγκλωβισμό, βάζει τίτλο η φίλη που μου γράφει. Αγαπημένη μου Θέκλα, σου απευθύνομαι στον ελληνικό γιατί σε θεωρώ δικό μου άνθρωπο. Σε ευχαριστώ. Τα βίντεο σου, τα λόγια σου, οι ιστορίες των ακροατών σου αλλά και το παράδειγμά σου είναι από τα λίγα πράγματα που με κάνουν να ελπίζω πως θα τα καταφέρω. Αλλά επιστρέφοντας από ένα πανδύσκολο και τοξικό καλοκαίρι, ακόμα και εκείνη η ελπίδα σώθηκε και γι' αυτό σου στέλνω αυτό το mail. Είμαι μια κοπέλα 28 χρόνων και εγώ προέρχομαι από δύο τοξικούς γονείς. Δεν ξέρω αν είναι ναρκισσιστές, πιθανότατα, αλλά δεν μπορώ να τους κάνω διάγνωση και ούτε με αφορά. Πολύ ορθά το λες. Τα τελευταία σχεδόν 3 χρόνια μέσω της ψυχοθεραπείας έχω καταλάβει πολλά πράγματα που και πριν τα κοίταζα, μα δεν μπορούσα να τα δω. Θυμάμαι χαρακτηριστικά στην πρώτη μου απόπειρα για ψυχοθεραπεία, είχα απευθυνθεί σε ένα δημόσιο κέντρο υγείας, όπου μπορούσα να κάνω 15 συνεδρίες δωρεά. Σε εκείνη την πρώτη συνεδρία λοιπόν, είχα πει στην ψυχολόγο κατά λέξη. Θεωρητικά έχω μια πολύ καλή οικογένεια, αλλά εγώ δεν αισθάνομαι καλά. Αυτό θα μπορούσε να ήταν και ο τίτλος του email. Θεωρητικά έχω μια πολύ καλή οικογένεια, αλλά εγώ δεν αισθάνομαι καλά. Πάντα τα είχα με τον εαυτό μου, ποτέ με τους άλλους. Οι γονείς μου δεν είναι κάποια σπάνια περίπτωση. Είναι εαυτούλιδες. Η μάνα μου, παρόλο που η γιαγιά μου και η μάνα της ζει κοντά μας και τη βοηθούσε και τη βοηθάει στα πάντα, θυμάμαι να μας απειλεί από παιδιά, εμένα και την αδερφή μου, να καθαρίσουμε και να συγυρίσουμε όλο το σπίτι, ακόμη και το υπνοδωμάτιό τους, όχι μόνο τα δικά μας δωμάτια, γιατί όπως μας έλεγε, αν της τύχει κάτι και πεθάνει και τη φέρουν από τη δουλειά της, τι θα πούν οι συνάδελφοί της άμα το σπίτι είναι άφτιαχτο. Η μάνα μου έχει θέματα υγείας, αλλά ποτέ δεν φροντίζει ούτε τη διατροφή της, ούτε τις εξετάσεις της, ούτε κάνει τίποτα σωστά. Πλέον έχει σοβαρές επιπλοκές στην υγεία της επειδή δεν τη φροντίζει και έχει όντως δικαιολογία για να την υπηρετούν. Ποτέ δεν μου δίδαξε το τίποτα. Δεν με υποστήριξε. Αλλά έπαιρνε το μέρος αυτό μου με ενοχλούσαν ως παιδί για να έχει την αποδοχή τους. Αυτό είναι μια εξαιρετικά τοξική συμπεριφορά την οποία δυστυχώς την κάνουν πολλοί γονείς. Παίρνουν το μέρος των εχθρών των παιδιών τους για να έχουν την αποδοχή των άλλων και στην προκειμένη των εχθρών των παιδιών τους. Από μικρή, που ξεκίνησα να βάζω βάρος σαν έφηβη, αστυνόμευε το σώμα μου και με κριτήκαρε. Και το κάνει ακόμη και σήμερα, ενώ η ίδια δεν φροντίζει τη δική της διατροφή. Όταν αρνούμουν να κάνω κάτι ή έφερνα σε κάτι αντίρρηση, μου έλεγε «Γιατί, ίσα και όμοια είμαστε το ίδιο εσύ και εγώ», υπονοώντας ότι εκείνη είναι καλύτερη από μένα. Γιατί είμαι μικρότερη ηλικία. Και ο πατέρας μου τα ίδια, κατά βάση βέβαια. Κοιτάει να εξυπηρετηθεί, δίχως εκείνος να κάνει τίποτα. Οι αυτούλιδες, οι φροντολόγοι γονείς σου δηλαδή. Δεν συμμετέχει καθόλου στις δουλειές του σπιτιού γιατί είναι άντρας. Και αν εγώ παραπονεθώ για το δυσανάλογο φόρτο, κάνει προβολή του εαυτού του και με αποκαλεί εμένα άχρηστη. Από παιδί με λένε άχρηστη. Ακόμα φοβάμαι πως όντως είμαι. Αγάπη μου, δεν είσαι άχρηστη σε καμία περίπτωση. Ο πατέρας μου δεν μας αγαπάει. Εκείνη μπορεί να νιώθει ένα είδους αγάπη για εμάς, αλλά εγώ δεν λαμβάνω αγάπη. Θέλω να ελπίζω πως δεν είναι έτσι αγάπη. Δεν είναι έτσι αγάπη. Δεν είναι. Δεν είναι. Αγαπά να μας ελέγχει και να εξουσιάζει τις ζωές μας. Δεν μπορώ να της εμπιστευτώ τίποτα, γιατί ό,τι της του πω το διαδίδει παντού. Δεν έχει αυτό και λέει για τα δικά μου νέα και τη δικιά μου ζωή σαν να τα δική της. Κάνουν πολλά πολλά ακόμα Θέκλα, δεν θα με φτάσουν 5 mail να σου τα γράψω. Και όλα τρομερά, υπόγεια και φυσικά στην κοινωνία φαίνονται ως οι καλύτεροι γονείς. Ενώ ουσιαστικά θέλουν να μένω μαζί τους, να έχουν τζάμπα νοσοκόμα και πυρέτρια και να ζουν μέσω της ζωής μου. Η οποία φυσικά πρέπει να είναι πολύ συντηρητική, γιατί φυσικά είναι τρομερά σεξιστές, μισογίνιδες και γενικά πάσης φύσεως ρατσιστές. Κάποιες φορές εύχομαι να ήταν πιο έκδηλα κακοποιητική, να είχα αποδείξεις για αυτά που αισθάνομαι. Σε καταλαβαίνω απόλυτα. Είναι πολύ πιο εύκολο να αντιμετωπίσει ένα γονείο που είναι ξεκάθαρα κακοποιητικός παρά κάποιον που είναι υπόγεια κακοποιητικός.
Έχω ακόμα τεράστιο δρόμο ψυχοθεραπείας και βελτίωσης. Ξεκινάω να βάζω τώρα όρια και να κάνω επαναστάσεις και να ζητάω πράγματα που άλλα παιδιά ζητούν από τα 15. Η ψυχοθεραπεύτριά μου τόνισε ότι πρέπει να βάλω όρια, να φύγω από εδώ πέρα και να αποστασιοποιηθώ ουσιαστικά. Και πολύ καλά σου έκανα. Θέλω να φύγω και να τα κάνω όλα μόνη. Και ας χάσω τις εντός εισαγωγικών εξυπηρετήσεις και τις παροχές που έχουν όμως κόστος στην ελευθερία και την ψυχική μου υγεία. Αχ, αυτές οι εξυπηρετήσεις και αχ, αυτές οι παροχές που μας χαλάν τη ψυχική μας και τη σωματική μας υγεία. Έχω σπουδάσει στο πανεπιστήμιο, δούλευα ιδιωτικά τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ο κορονοϊός και η ανάγκη μου για δουλειά με ασφάλιση με έκαναν να ζητώ κάτι καλύτερο. Μέσω γνωριμιών των γονιών μου έχω πιάσει μια δουλειά η οποία μου αποφέρει πολύ λίγα χρήματα, ψίχουλα. Και χωρίς κάποια ιδιαίτερη, πώς το γράφεις εδώ, χωρίς κάποια ιδιαίτερη ανέλυξη. Και ενώ είχα συγκεντρώσει ένα χρηματικό ποσό για να φύγω, τώρα λόγω του ότι παίρνω πολύ λίγα χρήματα, αυτό το ποσό δεν με φτάνει. Και θα μείνω εγκλωβισμένη εδώ κι άλλο. Εν τω μεταξύ, φοβάμαι ότι αν φύγω από εδώ θα χάσω τη στήριξή τους. Τους στείλ, εφόσον έφυγες, βγάλ' τα πέρα μόνη σου. Γιατί θα φύγω μόνη μου και όχι με άντρα για να πάρει εκείνος τη σκυτάλη της αστυνομευσής μου. Αυτό πες το και αυτό ξαναπες το. Φεύγει η κόρη μόνη, έχουν θέμα πού θα πάει αυτή και τι θα κάνει μόνη της και πώς θα λειτουργήσει και πώς θα είναι και θα μας ντροπιάσει και. Αν φύγει με άντρα, της δίνουμε και δώρα από πάνω, γιατί θα έχει τον άντρα την αστυνομεύει. Και άμα χάσω την δουλειά μου, θα κινδυνεύω να βρεθώ στο δρόμο, γιατί εδώ μέσα δεν ξανάρχομαι. Καλύτερα άστεγη και νιώθω να πνίγομαι. Σε θαυμάζω απεριόριστα που μπόρεσες να φύγεις και με δυο μικρά παιδιά και να ζήσεις μόνη σου. Είμαι πολύ θαυμάζεις, γιατί ακόμη νιώθω κάποιες φορές ότι πληρώνω άθελα μου, και γι' αυτό πρέπει και εγώ να το συνειδητοποιήσω και να το τερματίσω, πληρώνω ακόμη χρέη, γιατί τόλμησα να επαναστατήσω και να χωρίσω και να ζήσω διαφορετικά από ό,τι με είχαν προγραμματισμένη. Και η τιμωρία έρχεται με τα χρόνια και έρχεται χωρίς να το συνειδητοποιείς και έρχεται μέσα από διάφορες μεθόδους. Εσύ είσαι τυχερή και από διάφορες πηγές. Εσύ είσαι τυχερή γιατί δεν έχεις παιδιά. Εγώ στην ηλικία σου είχα δύο μικρά παιδιά, όντως δεν έχεις παιδιά. Και όταν θα τα καταφέρεις να φύγεις, δεν θα υπάρχει κάποιο δέσιμο με τους γονείς σου που να μεταβιβάζεται η τοξικότητα. Γιατί όταν σπάσεις τα δεσμά σου και δεν είσαι μόνη, δεν είσαι ελεύθερη ή δεν είσαι χωρίς παιδιά, τα παιδιά σου πολλές φορές γίνονται στόχοι των γονέων που θέλουν να σε τραβήξουν πίσω. Και μέσω των παιδιών μπορεί να περνάνε μηνύματα και στάσεις και συμπεριφορές, χωρίς φυσικά να φταίνε τα παιδιά, γιατί τα παιδιά είναι δέχτες σε αυτή την περίπτωση, δεν είναι πομπή. Μεταφέρουν άθελά τους τις στάσεις και τις απόψεις της οικογένειας. Οπότε είναι πιο εύκολο για σένα να φύγεις, με την έννοια ότι άμα φτάσεις και φύγεις και άμα φτάσεις και ξεκολλήσεις από εκείνο το, απεγκλωβιστείς από εκείνο το περιβάλλον, δεν θα έχουν τρόπο να φτάσουν σε σένα. Και εντωμεταξύ δεν γνωρίζω τίποτα ουσιαστικό για τη ζωή. Η υπερπροστατευτικότητα είναι το άλλο πρόσωπο της κακοποίησης. Αυτό ξαναπέστω. Η υπερπροστατευτικότητα είναι το άλλο πρόσωπο της κακοποίησης. Πάντα είτε σε μικρά είτε σε μεγάλα θέματα, η μάνα μου χωνόταν. Με έκανε να πιστεύω ότι εγώ δεν μπορώ να τα αντιμετωπίσω. Δεν ξέρω, γιατί δεν έχω τις γνώσεις και τις διασυνδέσεις της. Φοβάμαι πως έχει δίκιο. Αλλά ξέρω πως δεν είναι καλύτερη από εμένα. Ξέρω πως μπορώ να τα καταφέρω. Η μάνα σου νομίζω ότι πουλάει φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Αυτό επέρεται και παρουσιάζει τον εαυτό της ως πολύ σπουδαίο, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι, γιατί είναι μια πολύ σπουδαία γυναίκα. Θα πρόσεχε την υγεία της, δεν θα έφτανε στο σημείο να έχει τόσες επιπλοκές που θα μπορούσε να τις αποφύγει παίρνοντας τα φάρμακά της και κάνοντας τη διατροφή της κλπ. Άρα δεν είναι αυτό που παρουσιάζει πως είναι. Σου δίνει εσένα ένα φασάτι μάνα σου, σου δίνει εσένα μια επιφάνεια, σου παρουσιάζεται σε ένας πολύ σπουδαίο, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι. Δεν είναι. Πρέπει να οργανώσω πλάνο απόδρασης. Ναι, πρέπει να οργανώσεις. Δεν ξέρω από πού να αρχίσω.
Αισθάνομαι πως όλη η ζωή μου έχει φύγει. Όχι, όλη σου η ζωή δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Δεν έχει φύγει, δεν έχει ξεκινήσει. Δεν έχω φτιάξει την υγεία μου, δεν έχω κάνει σχέση, ούτε διακοπές χωρίς γονείς δεν έχω πάει. Φοβάμαι, αλλά φοβάμαι περισσότερο να μείνω εδώ. Περιμένω τη ματιά σου και τα λόγια σου με ανυπομονησία. Σε εκτιμώ απεριόριστα για όσα είσαι και κάνεις. Αγάπη μου, και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ που έστειλες αυτό το mail και μου δίνεις την ευκαιρία να μιλήσουμε για αυτό το πάρα πολύ καυτό θέμα. Πώς γλιτώνουμε από τους τοξικούς γονείς. Θα σου πω και εσένα ξανά. Εδώ το έχω. Ένα λεπτό. Ότι ένα εξαιρετικό βιβλίο να διαβάσουμε. Το είπα και χθες, αλλά το είπα και σήμερα. Είναι το βιβλίο «Τοξικοί γονείς» της Dr. Susan Forward. Είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο το οποίο μας βοηθάει να συνειδητοποιήσουμε τους άπειρους τρόπους με τους οποίους επηρεαζόμαστε από την τοξικότητα των γονέων μας. Και στο δεύτερο μισό μας βοηθάει να βρούμε τον τρόπο να υπάρξουμε αυθύπαρκτοι, να αυτοπροσδιοριζόμαστε. Κορί μου, μέσα στο μυαλό σου είναι όλα. Όλα είναι μέσα στο μυαλό σου. Πίστεψες ότι δεν μπορείς να τα καταφέρεις μόνη σου. Στην πραγματικότητα τα πράγματα που κάνεις εσύ μέσα στο σπίτι των γονέων σου είναι πολύ περισσότερα από όσα κάνουν ήδη. Εκείνη δεν θα μπορεί να τα καταφέρει μόνη της. Η μάνα σου, οι γονείς σου δεν θα μπορούν να τα καταφέρουν μόνοι τους χωρίς να σε έχουν σε ένα υπηρέτρια, υπηρετικό προσωπικό και να σε έχουν εκεί πέρα να κλείνεις τις τρύπες και να καλύπτεις κενά. Έχεις μαζέψει κάποια χρήματα για να κάνεις ένα μεταπτυχιακό και αυτή τη στιγμή έχεις πέσει στην παγίδα της σίγουρης δουλειάς με ασφάλιση για να παίρνεις ένα γελίο ποσό, το οποίο είναι ούτε καν το μισό του βασικού μισθού δεν είναι, με προοπτική μην τυχόν και αν κάνοντας αυτή τη δουλειά μπορεί να μεταπηδήσεις σε μια καλύτερη κλπ. Η γνώμη μου είναι να παραιτηθείς άμεσα από τη δουλειά, να παραιτηθείς άμεσα από την οικογενειακή εστία, να κάνεις ένα πλάνο απόδρασης όπως είπες. Αυτό που προμητεύει, λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, αυτό που είναι πιο επίγον να κάνεις είναι να φύγεις από εκεί μέσα και όχι να κάνεις τώρα περισσότερες σπουδές, κατά τη γνώμη μου. Οπότε, ψάξε να βρεις έναν τρόπο να κάνεις μια δουλειά που να σου δίνει τουλάχιστον το βασικό μισθό και ας μην είναι πάνω στο αντικείμενο που έχεις σπουδάσει, ούτως ή άλλως η δουλειά που κάνεις τώρα δεν είναι στο αντικείμενο που έχεις σπουδάσει. Να κάνεις μια δουλειά που να σου δίνει τουλάχιστον το βασικό μισθό και να πας να μείνεις έστω και σε μια τρύπα, κόρη. Και σε μια τρύπα να πας να μείνεις, σε ένα δωμάτιο ενοικιαζόμενο. Σε ένα δωμάτιο που να το μοιράζεσαι με άλλες εργαζόμενες κοπέλες, που να μοιράζεστε μαζί το ενίκιο, ή να μοιράζεστε ακόμη και ενώ σε ένα σπίτι που να έχει, ξέρω εγώ, τρία δωμάτια και τρεις κοπέλες να μοιράζεστε το ενίκιο, ή ακόμη και το δωμάτιο να μοιράζεσαι με μια άλλη κοπέλα εργαζόμενη, προκειμένου να φύγεις από εκεί μέσα. Χάνεις τον εαυτό σου όταν βρίσκεσαι σε συγκατοίκηση και συνύπαρξη με τοξικούς γονείς. Μια εβδομάδα να το κάνεις και αρρωστάς. Πόσο μάλλον εσύ που το κάνεις όλη σου τη ζωή. Ολόκληρα 28 χρόνια. Είσαι ακριβώς στο πεδίο, στο σημείο που πάβεις να είσαι έφηβη και είσαι νεαρή ενήλικας. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο που μου στέλνεις το mail αυτό σε αυτή τη χρονική στιγμή και που βρίσκεσαι σε αυτή την καμπή τώρα. Τώρα που ξεκινάς την ενήλικη σου ζωή. Αγάπη μου, δικαιούσε να ζήσεις. Διεκδίκησε το. Πολέμησε γι' αυτό. Λες ότι με θαυμάζεις. Εγώ δεν βλέπω που μπορείς να βρεις το στοιχείο αυτού του θαυμασμού, όπως και να έχει. Εφόσον με θαυμάζεις, θα σου πω το εξής. Μετανιώνω για διάφορες φάσεις στη ζωή μου, στα 17 μου, στα 18 μου, στα 20 μου, στα 22 μου, στα 25 μου, στα 30 μου, σε διάφορες ηλικιακές φάσεις της ζωής μου που δεν επαναστάτησα. Που δεν επαναστάτησα απέναντι σε καταπιέσεις τις οποίες θεωρούσα φυσιολογικές, που δεν σήκωσα κεφάλι και να πω φτάνει. Γιατί δεν είναι μόνο μια μεγάλη επανάσταση που σε απελευθερώνει το να χωρίσεις όπως χώρισα εγώ ή να φύγεις από την πόλη που ζεις και να πας να ζεις σε μια άλλη πόλη να αλλάξεις δουλειά. Χρειάζεται να κόψεις κάθε δεσμό που σε κάνει υπόδουλη σε ένα οικογενειακό τοξικό σύστημα το οποίο σε θεωρεί λάθος επειδή δεν είσαι όπως τους υπόλοιπους. Μετανιώνω πικρά πολλές φορές για επαναστάσεις που δεν έχω κάνει. Δεν έχω μετανιώσει ούτε και μία φορά για επαναστάσεις που έχω κάνει. Η ζωή είναι πολύ μεγάλη. Τα 28 χρόνια δεν είναι τίποτα. Ούτε τα 46 είναι κάτι. Εμείς θα ζήσουμε τουλάχιστον 90 χρόνια, αν όχι και περισσότερα.
η γενιά η δικιά μας, οι άνθρωποι είμαστε τώρα ενήλικες. Και μπορούμε ανά πάσα στιγμή να ξαναδημιουργήσουμε τη ζωή μας, να ξεκινήσουμε από το μηδέν, να ξαναγεννηθούμε από τις στάχτες μας ως αληθινίκες. Μπορούμε να το κάνουμε και οφείλουμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί δεν έχει νόημα να ζεις εγκλωβισμένος, δεν έχει νόημα να ζεις υπηρετώντας τα συμφέροντα των άλλων και αυτά που θέλουν οι άλλοι. Πρέπει οπωσδήποτε να ζήσουμε ουσιαστικές και αυθεντικές ζωές. Και χρειάζεται να έχουμε το θάρρος και το θράσος να επανεφευρίσκουμε συνεχώς τον εαυτό μας, to reinvent ourselves. Και αυτά τα οποία θεωρούσαμε σημαντικά παλιότερα, να τα επαναδιαπραγματευτούμε. Τι είναι πιο σημαντικό για σένα αυτή τη στιγμή? Μια ζωή με σταθερό, μια δουλειά με σταθερό εισόδημα και ασφάλιση, η οποία σε κρατά καθυλωμένη στο σπίτι των γονέων σου, εξαρτημάτους, ή η ελευθερία? Και ας μην είναι σίγουρη δουλειά. Και ας μην έχεις ασφάλιση. Και να σου πω κάτι, άμα απελευθερωθείς δεν θα χρειάζεσαι την ιατρική ασφάλιση, ενώ εκεί πέρα θα τη χρησιμοποιήσεις σίγουρα, μη κακός. Κορί μου, σύνελθε. Σήκω πάνω, κάνε την επαναστασή σου και όποτε χρειάζεται να κάνεις την επαναστασή σου και να επιλέγεις πάντοτε εσένα και ποτέ τη μάνα σου, τον πατέρα σου, τη θρησκεία, την κοινωνία, τις ενοχές, τα πρέπει, τα όχι, τα μη. Επίλεγε εσένα. Ήρθες να ζήσεις αυτή τη ζωή για σένα, για κανέναν άλλον, ούτε για τη μάνα σου, ούτε για τον πατέρα σου, ούτε για το establishment, ούτε για την κοινωνία. Για σένα ήρθες να ζήσεις. Επίλεγε εσένα. Και επίλεγε τη ζωή. Μπορείς και να το κάνεις, και θέλω να μου στείλεις ένα mail όταν θα το κάνεις, γιατί είμαι σίγουρη πως θα το κάνεις, για να μου λες τα καλά σου τα νέα. Έχεις όλη μου την αγάπη και τη συμπαράσταση και από εμένα και από όλο το κανάλι, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Μπορείς, κόρη, μπορείς.